πας σε λογική ρήξης. Βεβαίως θα πας σε λογική ρήξης. Όχι όμως με τη λογική που λένε ορισμένοι, οι οποίοι είναι και συνιστώσεις σήμερα και υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κλπ. Που σου λένε να φύγουμε από το ευρώ, να πάμε στη δραχμούλα ή να έχουμε δύο νομίσματα, τέλος πάντων να κάνουμε. Γιατί αυτό πραγματικά δεν σημαίνει τίποτα. Είναι η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος. Είτε υπογράφεις επώδυνη συμφωνία με μέτρα, είτε βγαίνεις για παράδειγμα μόνο από το ευρώ, χωρίς άλλες προϋποθέσεις. Δηλαδή, και δύο λεπτά. Θα πάρεις πάλι αντιλαϊκά μέτρα. Άρα λοιπόν πρέπει αυτό να το εντάξεις, δηλαδή την έξοδο από την Ευρωζώνη, την έξοδο, την αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με μια διακυβέρνηση, με μια που θα είναι αποφασισμένη να πάρει ουσιαστικά μέτρα. Για παράδειγμα, τι έχεις, πρέπει να έχεις τα εργαλεία. Πώς θα σχεδιάσεις την οικονομία, πώς θα αναπτύξεις για να βρει δουλειά ο κόσμος, πώς θα αναπτύξεις την αγροτική παραγωγή, τον ορυκτό σου πλούτο, τη βιομηχανία κλπ. Δηλαδή, άρα ακόμα τις βασικές επιχειρήσεις, δηλαδή, αυτές που υπάρχουν και αυτός ο πλούτος που υπάρχει στον τόπο, πρέπει να είναι στα χέρια της κοινωνίας. Πρέπει να είναι κοινωνική ιδιοκτησία. Και όχι σε ξεχωριστό όμιλο μονοπωλιακό, σε έναν επιχειρηματία, σε έναν ιδιοκτησία. Άρα, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πάει σε ρήξη με τις διαπραγματεύσεις συγκεκριμένες και πει παιδιά, φεύγω. Ακόμα και αν οδηγηθούμε εκτός ευρώ, δεν θα έχει τη στήριξή σας μόνο σε κάτι τέτοιο. Όχι βέβαια. Όχι. Δεν θα έχει τη στήριξή μας, διότι αυτό προσπαθώ να εξηγήσω τόση ώρα. Δηλαδή, είτε δύο εκδοχές έχουμε σήμερα μπροστά μας και τον επόμενο μήνα δηλαδή να κάνει η κυβέρνηση ή να υπογράψει μια συμφωνία που κατά τη γνώμη μας και κατά τη γνώμη των περισσότερων θα φέρει νέα επώδυνα αντιλαϊκά μέτρα που σημαίνει πάλι θα την πληρώσει ο λαός και το βιωτικό του επίπεδο με μνημόνια κλπ. Ή η άλλη περίπτωση είναι να πει φεύγω από το ευρώ εφόσον λέει ότι θα είμαι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν αλλάζει ρότα. Αυτή είναι η γραμμή του βασικά. Να φύγει από το ευρώ. Και αυτή η εκδοχή χωρίς τις άλλες προϋποθέσεις και το σχέδιο στην οικονομία και στην κοινωνία για άλλη εναλλακτική διέξοδο από την κρίση που λέει μόνο το ΚΚΕ στη χώρα μας. Δεν πρόκειται να υπάρξει λύση. Διότι και με έξοδο μόνο από το νόμισμα ή με διπλό νόμισμα όπως λένε και λοιπά θα κάνουν, πάλι θα πάρουν επώδυνα μέτρα το κράτος και εδώ και οι υπόλοιποι σύμμαχοι με τους οποίους θα συνδιαλέγεται και θα διαπραγματεύεται. Γιατί με κάποιους θα συζητάει.